Το οποίο, Δέσποινα, καταλαβαίνουμε ότι είναι γκρίζο, θολό εδώ στην περιοχή. Βλέπουμε εδώ τις καταστροφές, τη στάχτη που υπάρχει στο σπίτι του κυρίου Στέλιου. Εδώ είχε μία μικρή αποθηκούλα, δυστυχώς έχει καταστραφεί. Ενώ ο ιδιοκτήτης του σπιτιού μας έλεγε για το σπίτι του γείτονά του, είναι αυτό δίπλα που το βλέπουμε, το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερός. Είναι ουσιαστικά ό,τι έχει απομείνει από το συγκεκριμένο σπίτι. Ήταν δραματικές οι στιγμές που έζησαν εδώ οι κάτοικοι. Μας το περιέγραψε πολύ γραφειλά και αναλυτικά ο κύριος Στέλιος, καθώς από τις 4.30 μέχρι τις 6.30 ήταν ένα διάστημα που έγιναν όλα, άλλαξε η κατεύθυνση του ανέμου, ζητήθηκε από τους κατοίκους της περιοχής να εκενώσουν άμεσα τον οικισμό Καραούλη, καθώς η φωτιά κατευθυνόταν προς το μέρος τους. Υπήρχαν, όπως γνωρίζουμε, και αστυνομικοί στην περιοχή, ενημέρωναν τους κατοίκους να αποχωρήσουν άμεσα, προκειμένου να μην κινδυνεύσει κάποια ανθρώπινη ζωή. Όπως μας είπε, με όσα μέσα διέθεταν, κάποιοι βέβαια έμειναν στην περιοχή προκειμένου να διαφυλάξουν τις περιουσίες τους, χρησιμοποίησαν κουβάδες με νερό, χρησιμοποίησαν λάστιχα, ό,τι είχαν στη διάθεσή τους εκείνη την ώρα, προκειμένου να βοηθήσουν και οι ίδιοι στην κατάσβεση. Οι Πολωνοί επίσης πυροσβέστες και οι Έλληνες φυσικά επιχείρησαν εδώ προκειμένου να κατασβέσουν την πυρκαγιά. Πριν από λίγο είδαμε και ένα συντονιστικό όχημα της πυροσβεστικής από την Πολωνία. Είναι το όχημα εκείνο που κάνει τον σχεδιασμό για το πού θα κινηθούν τα εναέρια μέσα όπως και τα επίγεια από την Πολωνία. Κινείται ακόμη στην περιοχή εδώ στο Καραούλι. Να πούμε ότι το Καραούλι πλέον θυμίζει μια πόλη φάντασμα. Είναι ερυπωμένη πόλη, ένας ερυπωμένος οικισμός. Έχουν αποχωρήσει όλοι οι κάτοικοι. Είναι ο μόνος κάτοικος που βρήκαμε εδώ, ο κύριος Στέλιος, στο σπίτι του, το οποίο, όπως μας περιέγραψε, κατάφερε να σωθεί την τελευταία στιγμή. Πολλές περιουσίες λοιπόν καταστράφηκαν, κόποι μιας ολόκληρης ζωής που χάθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς η πυρκαγιά άλλαξε κατεύθυνση ο άνεμος και την έφερε σε οικισμό. Να πούμε, Δέσποινα, επίσης πως εμείς το βράδυ βρισκόμασταν στα πεδία του ρεπορτάζ και βλέπαμε ότι το μέτωπο ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, έκαιγε μεταξύ Ινώης και Βιλίων. Κάποια στιγμή λοιπόν πλησίαζε τον επαρχιακό δρόμο που ενώνει την Ινώη με τα Βίλια και πλησίαζε και επικίνδυνα στα σπίτια. Κάποια στιγμή λοιπόν νωρίς το πρωί άλλαξε κατεύθυνση ο άνεμος, κατευθύνθηκε εδώ στο συγκεκριμένο οικισμό, στον οικισμό Καραούλη. Είναι αυτός που έχει τις περισσότερες καταστροφές. Έχουμε δει πολλές περιουσίες καμένες, κατεστραμμένες και κάποια σπίτια που έχουν καταστροφές στις αυλές τους. Στάχτη έχει καλύψει τα πάντα, ενώ να πούμε ότι το τοπίο φυσικά είναι γκρίζο. Το δάσος έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Τα δέντρα έχουν καεί. Η στάχτη έχει καλύψει τα πάντα, ενώ αιωρείται και στην ατμόσφαιρα. Φυσικά το τοπίο είναι αποπνικτικό, η ατμόσφαιρα αποπνικτική, με δυσκολία κανείς μπορεί να αναπνεύσει και επικρατεί μία εικόνα ερυπείων παντού, σε όλη την περιοχή. Εδώ βρισκόμαστε, παραμένουμε στην αυλή εδώ του κυρίου Στέλιου, στο σπίτι του. Δίπλα λοιπόν, ακριβώς το διπλανό εδώ οικόπεδο, βλέπουμε τις καταστροφές. Βλέπουμε εικόνα ερυπείων. Ενώ ακούμε βέβαια και τα εναέρια μέσα που επιχειρούν στην περιοχή. Ξερά κλαδιά, καμένα, κατεστραμμένα, χώμα και στάχτη που έχει τυλίξει τα πάντα. Ενώ να σου πω ότι στο διπορικό αυτό που κάναμε προκειμένου να διαπιστώσουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ στον οικισμό, είδαμε και πολλά καμένα ζωάκια, είδαμε χελώνες, δυστυχώς τυλιγμένες στη στάχτη και στο χώμα, που και αυτό και η χλωρίδα μας λοιπόν έχει υποστεί τεράστια καταστροφή, σημαντική, που αξίζει να δώσουμε την έμφαση για το πώς μπορεί όλο αυτό το, όλη αυτή η κατάσταση να μπορέσει να αποκατασταθεί. Και στο πλάνο που σας δείχνει αυτή την ώρα ο περατέρ μας, ο Κώστας, ο Χατζη Αναστασίου και ο Γιώργος ο Πετρουτσάς, βλέπετε λοιπόν εδώ το τοπίο, παραμένουμε στον οικισμό Καραούλη, βρισκόμαστε πιο ψηλά από το σημείο της προηγούμενης σύνδεσής μας, της πρώτης, και βλέπουμε εδώ ένα ακόμη καμένο σπίτι, ένα κατεστραμμένο σπίτι. Καταλαβαίνουμε ότι έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Τυλίχθηκε στις φλόγες, έγινε παρανάλωμα του πυρός. Είναι ό,τι έχει απομείνει. Έχει αλλάξει μορφή, έχει αλλάξει όψη και μπορώ να διαπιστώσω ότι είναι μία μάζα πλέον. Βλέπω μόνο σίδερα, βλέπω κάποιους τοίχους, όσους έχουν σταθεί και παραμείνει όρθιοι εδώ στο συγκεκριμένο σπίτι. Έχει καταστραφεί ολοσχερός και το εσωτερικό του. Μπορούμε να καταλάβουμε κουζίνα, μπάνιο, σαλόνι, όλα τα έχει πάρει στην πορεία της, στην καταστροφική της, η πυρκαγιά.
Και βλέπουμε εδώ στο σημείο που εστιάζει αυτή την ώρα το πλάνο μας και το μέτωπο που καίει προς το όρος Πατέρα. Είναι μεγάλο το συγκεκριμένο μέτωπο, το οποίο συνεχίζει να κατακαίει λοιπόν το όρος και επιχειρούν κάποια εναέρια μέσα στη συγκεκριμένη περιοχή προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο όσο γίνεται την πυρκαγιά αυτή. Και το τοπίο παραμένει απόκοσμο. Εφιαλτική εικόνα, εφιαλτικές στιγμές. Εικόνες αποκάλυψης στο οδηπορικό που κάνει η Αταμαντία μέσα σε αυτόν τον οικισμό που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές. Όπως μας έλεγες προηγουμένως, έχουν καταστραφεί 7 από τα 15 σπίτια του οικισμού, ενώ ο κάτοικος της περιοχής σαστισμένος μας εξηγούσε πως οι γείτονες κατάφεραν να σώσουν την περιουσία του και συνέχισε αυτή τη συγκλονιστική περιγραφή η Αταμαντία Λιόλιου. Είναι σοκαριστικές οι εικόνες και μπορούμε να καταλάβουμε το τι βίωσαν οι άνθρωποι εδώ στον οικισμό. Μας είπε βέβαια ο κύριος Τέλιος ότι οι περισσότεροι εκένωσαν, έφυγαν νωρίς γιατί τους είχε ειδοποιήσει. Η αστυνομία τους είχε έρθει, όπως μας είπε, και μήνυμα από το 112 να εκενώσουν για να μην κινδυνεύσει κάποια ζωή. Όμως καταλαβαίνουμε λοιπόν τι μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος που κατοικεί εδώ, στο συγκεκριμένο οικισμό. Καταλαβαίνει ότι η πυρκαγιά φτάνει στο σπίτι του, φτάνει στην αυλή του, στην πόρτα του και καλείται να αποχωρήσει. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο, είναι δραματικές οι στιγμές και δραματικές οι εικόνες. Έφυγαν λοιπόν και όσοι παρέμειναν με ό,τι μέσα διέθεταν, προσπαθούσαν, όπως μας είπε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, να επικοινωνήσουν με την πυροσβεστική, προκειμένου να βοηθηθούν και αυτοί και να επιχειρήσουν στην περιοχή με τα λιγοστά μέσα, με λίγο νερό που είχαν, με λίγα λάστιχα, με λίγους κουβάδες. Με κλαδιά στα χέρια, άλλοι να σβήσουν τις φλόγες. Και δυστυχώς όλη αυτή η τροπή έγινε πολύ ξαφνικά και έγινε μια ώρα δύσκολη, έγινε στις 4.30 το πρωί. Άλλαξε κατεύθυνση ο άνεμος και απειλήθηκε ο οικισμός επικίνδυνα και οι εικόνες καταστροφής που άφησε πίσω της η Πύρνη Λέλαπα είναι αυτές ακριβώς που βλέπετε αυτή την ώρα στους δέκτες σας εδώ στο Open. Και παρακολουθούμε λοιπόν στο πλάνο μας την καταστροφή εδώ του σπιτιού. Έχει απομείνει ένα ερείπιο, δεν υπάρχει τίποτα, μια άμορφη μάζα έχει γίνει πλέον το σπίτι. Το μόνο που φαίνεται βέβαια με μια κοιλιά που έχει κάνει είναι τα κεραμίδια, η σκεπή στο συγκεκριμένο σπίτι. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν όλα αλλάξει μορφή, έχουν όλα αλλάξει όψη. Στιγμές συγκλονιστικές, εικόνες απόκοσμες, αποτρόπες και αποκαρδιωτικές. Και βλέπουμε λοιπόν και ένα ελικόπτερο που επιχειρεί. Κινείται λοιπόν, καταλαβαίνω, προς το μέτωπο που συνεχίζει να κατακαίει και βλέπω ότι μετακινείται με μεγάλη ταχύτητα. Προφανώς για να επιχειρήσει σε κάποια αναζωπήρωση που υπάρχει στην περιοχή. Και ένα δεύτερο λοιπόν ελικόπτερο κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Είναι προς το όρος Πατέρα ενδεχομένως, πηγαίνει προς την άλλη κατεύθυνση. Καταλαβαίνουμε ότι οι εστίες είναι πολλές, οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς. Είναι πολλά τα μέτωπα που καλούνται να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα και των ελληνικών δυνάμεων και των πολωνικών που είχαν έρθει εδώ προκειμένου να συνδράμουν στην κρίσιμη αυτή κατάσταση, στην έκτακτη ανάγκη που βρίσκεται αυτή την ώρα η χώρα μας. Έχουμε συναντήσει και αρκετούς Πολωνούς πυροσβέστες, οι οποίοι, όπως μας μετέφεραν και οι ίδιοι, είναι μια πολύ δύσκολη αποστολή, όπως μας είπαν. Ιδιαίτερα κουραστική, καθώς κατευθείαν με το που προσπαθούν να σβήσουν μια εστία φωτιάς, ξεπροβάλλει, ξεπετάγεται ακόμη μια καινούρια. Και πλησιάζουμε λοιπόν εδώ στο σπίτι, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει μείνει τίποτα. Πάλι μια κούνια, δυστυχώς. Οι κούνιες οι οποίες δημιουργούσαν τα χαμόγελα στα πρόσωπα των παιδιών, των οικογενειών εδώ που ζούσαν σε αυτή την όμορφη περιοχή, στο Καραούλι, κοντά στο δάσος, κοντά στο πράσινο. Η κούνια είναι αυτό που έδινε τη χαρά, το χαμόγελο στα παιδιά. Πλέον έχει καταστραφεί και αυτή, έχει αλλάξει όψη. Δυστυχώς είναι μια εικόνα θλιβερή, μια εικόνα δυστυχίας που βρίσκεται μέσα στην αυλή του συγκεκριμένου σπιτιού. Οι περισσότεροι είχαν τον κήπο τους, τον είχαν προσεγμένο. Είχαν τα λουλούδια τους, είχαν τα δέντρα τους, την αυλή τους, τα τραπέζια τους εδώ, προκειμένου να έχουν την απίστευτη θέα αυτή στο δάσος. Τώρα δεν έχει απομείνει τίποτα. Έχουν αλλάξει όλα όψη, έχουν αλλάξει μορφή. Αυτό που επικρατεί είναι μόνο γκρίζο, από καΐδια, στάχτη, σκόνη, χώμα που υπάρχει στην περιοχή. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά το πλάνο, είναι ένα ξερό πεύκο, καμένο,
που ξεπροβάλλει στον γαλανό ουρανό που δείχνει έστω μια χτίδα αισιοδοξίας, καθώς ο καπνός δεν έχει φτάσει τώρα πάνω εδώ από τον οικισμό Καραούλη όπου και βρισκόμαστε. Ωστόσο εδώ στο έδαφος η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Ερείπια, από καΐδια, εικόνες καταστροφής, από καρδιωτικές, συγκλονιστικές. Καταλαβαίνουμε ότι οι στιγμές που έζησαν οι άνθρωποι εδώ ήταν εφιαλτικές, έφυγαν άρον-άρον, χωρίς να ξέρουν τι θα γίνει η περιουσία τους. Επικρατεί ερημιά, πρέπει να σου πω, Δέσποινα, δεν βρίσκονται άλλοι κάτοικοι πέρα από τον κύριο Στέλιο, τον οποίο τον πετύχαμε εδώ στο σπίτι του. Επέστρεψε, όπως μας είπε, μετά τη νύχτα, προκειμένου να διαπιστώσει τι έχει γίνει στο σπίτι του. Είναι από τους τυχερούς που το έχουν βρει όρθιο. Τα περισσότερα σπίτια νομίζω ότι τα έχω δει κατεστραμμένα. Είναι διάσπαρτα τα σπίτια, πρέπει να σου πω, μέσα εδώ στον οικισμό στο Καραούλι. Η φωτιά λοιπόν με τη δυναμική της πορεία έδειξε το μένος της και τα κατάκαψε σιγά σιγά τα περισσότερα. Τα έκανε παρανάλωμα του πυρός. Ενώ παρακολουθούμε και τις εικόνες αυτή την ώρα από τα καμένα δέντρα και την στάχτη που έχει σκεπάσει το έδαφος, με την ατμόσφαιρα να παραμένει αποπνικτική και φυσικά πυκνούς καπνούς που βλέπουμε και στο πίσω μέρος του πλάνου μας προς το όρος Πατέρα, εκεί που επιχειρούν αυτή την ώρα τα ελικόπτερα. Δυστυχώς ήταν μια πύρινη κόλαση που εκτυλίχθηκε στον οικισμό εδώ στο Καραούλι. Ευτυχώς μπόρεσαν οι δυνάμεις να περιορίσουν την πυρκαγιά και να μην φτάσει στους παρακάτω οικισμούς, στο Πανόραμα και στη Θέα.